Μητέρα μαζί με τα παιδιά της περνάει την εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Κορδελιού για να κάνει τα καθημερινά της ψώνια στα καταστήματα που βρίσκονται κάτω από τον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Αν και στο σημείο υπήρχε φανάρι για τους πεζούς, από χθες δεν λειτουργεί λόγω εργασιών της Εγνατίας Οδού. Πώς περνάνε, δεν βλέπετε πώς περνάνε. Τώρα μας κλείσανε το δρόμο, πώς θα περνάνε. Σύμφωνα με τη μελέτη, στο συγκεκριμένο σημείο δεν προβλέπεται η δημιουργία κόμβου και πεζογέφυρας, αλλά θα είναι ένα κομμάτι κλειστό αυτοκινητόδρομο. Οι κάτοικοι αλλά και η δημοτική αρχή υποστηρίζουν πως έτσι όσοι μένουν πάνω από την περιφερειακή είναι εγκλωβισμένοι. Σε αυτή την περιοχή εδώ, σε αυτό το κόμβο εδώ, δεν σχεδιάστηκε ούτε μία πεζογέφυρα. Προκειμένου όλοι αυτοί οι κάτοικοι, όλες αυτές οι βιοτεχνίες, βιομηχανίες, δεκάδες εργαζόμενοι να μπορούν να εξυπηρετούνται. Και το λέω να μπορούν να εξυπηρετούνται. Κατά πρώτον είναι το μαθητικό δυναμικό του Δήμου μας. Αυτοί οι μαθητές από εδώ πλέον αποκλείονται, δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ύστερα από αντιδράσεις κατοίκων και φορέων της περιοχής, αποφασίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο να κατασκευαστεί πεζογέφυρα και να λειτουργήσει σε τρεις ημέρες και πάλι ο φωτεινός σηματοδότης. Θα λύσει το πρόβλημα που έχει να κάνει με τους πεζούς και το πώς θα μετακινούνται ένθεν κακήθεν του περιφερειακού, αλλά βέβαια θα πρέπει οι επαγγελματίες της περιοχής να καταλάβουν ότι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας δεν μπορεί να έχει είσοδο και έξοδο όπου είχαμε συνηθίσει να έχουμε μέχρι σήμερα. Η κατασκευή της πεζογέφυρας δεν ικανοποιεί τους κατοίκους και τους επαγγελματίες. Τα κτίρια είναι χτισμένα όπως υποστηρίζουν δίπλα στην ΕΚΟ και σε περίπτωση ατυχήματος δεν θα έχουν γρήγορο τρόπο διαφυγής. Λόγω της γετίνιασης περιοχής αυτής με τα ελληνικά πετρέλαια έχει ενταχθεί στη συνθήκη Σεβέζου, που σημαίνει ότι πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο. Απειροελάχιστο ενδεχόμενο, δεν έχει σημασία όμως αυτό, ενός μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν τέτοιες χρήσεις γης εδώ επάνω. Οτιδήποτε και να συμβεί, ξέρετε, γιατί συμβαίνουν και ατυχήματα, βγαίνει πολλές φορές καπνός από δίπλα και δεν έχουμε και πρόσβαση διαφυγής. Πώς θα φύγεις, πού να πας, να αρχίσεις να κάνεις τον κύκλο, γιατί κάνοντας τον κύκλο φτάνει στα σύρματα της ΕΚΟ. Πάντως, εργασίες στην εσωτερική περιφερειακή έχουν μπει στην τελική ευθεία. Σε 9 μήνες, οι οδηγοί θα μπορούν να κινούνται χωρίς να χρειάζεται να σταματούν σε φανάρια. Όλα αυτά τα έργα εμείς θα αρχίσουμε να τα παραδίδουμε από τέλος Απριλίου και τη Μεάνδρου και τη Σοφία Βέμπο. Θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα τους υπόλοιπους μήνες. Αυτό το οποίο θα καθυστερήσει και θα πάει περίπου 8 μήνες από σήμερα είναι μόνο ο κόμβος της Λαγκαδά, όπου είναι ένα σύνθετο έργο. Υπάρχουν προβλήματα κατασκευαστικά για να μην κλείσουμε την κυκλοφορία. Είναι τραγικά τα πράγματα, δυστυχώς. Τα έργα ακόμα συνεχίζονται. Συνεχίζονται, μακάρι να οδηγηθούν σε κάποιο καλό σκοπό, γιατί έχουμε κουραστεί πλέον. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες, επόμενο βήμα της Εγνατίας Οδού είναι η αναβάθμιση της εξωτερικής περιφερειακής, που θα γίνει ύστερα από διαβούλευση με την περιφέρεια και τους